Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης βρίσκεται εδώ και μερικές μέρες ο αξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο του Κιλκής. Οι εργαζόμενοι ζητούν να επισκευαστεί άμεσα, καθώς οι ασθενείς είναι αναγκασμένοι να μεταφέρονται στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για να εξεταστούν. Όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα λόγω υποχρηματοδότησης. Ο αξονικός μας τομογράφος δεν λειτουργεί, γιατί εμείς σαν επαρχιακό νοσοκομείο λειτουργούμε 30 μέρες το μήνα. Δυστυχώς λόγω έλλειψης προσωπικού λειτουργεί 15 μέρες και αυτή τη στιγμή είναι χαλασμένος από την προηγούμενη Τετάρτη λόγω μη συμβάσεως με την εταιρεία που θα την επισκευάζει. Από την πλευρά της, η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι το πρόβλημα αναμένεται να λυθεί τις επόμενες ημέρες όταν φτάσει από την εταιρεία ένα ανταλλακτικό αξίας 12.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή ο αξονικός τομογράφος έχει ένα πρόβλημα, έχει χαλάσει από προχθές. Είναι το τροφοδοτικό του και πρόκειται να το πάρουμε για να τον επισκευάσουμε. Προς το παρόν οι ασθενείς διακομίζονται στη Θεσσαλονίκη αν χρειάζεται να κάνουν αξονικό και επιστρέφουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Τα προβλήματα του νοσοκομείου Κιλκής βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του επικεφαλής του ποταμιού Σταύρου Θεοδωράκη, που πραγματοποίησε περιοδία στον ομό. Ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε συνάντηση με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου Κιλκής. Μάλιστα, τα προβλήματα του νοσοκομείου έχουν φτάσει μέχρι τη Βουλή, έπειτα από τη σχετική επερώτηση που έχει καταθέσει η βουλευτής του κόμματος. Προβλήματα στην υγεία έχουμε πολλά, σε όλες τις περιοχές της χώρας. Εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες κάποιων ανθρώπων, όπως είναι η διοικήτρια εδώ του νοσοκομείου, που γνωρίζουν το χώρο της υγείας και πραγματικά καταβάλουν προσπάθειες και κάνουν τις σωστές ενέργειες ώστε να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία με τα λιγότερα προβλήματα. Ο επικεφαλής του ποταμιού είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Κιλκής Δημήτρη Σισμανίδη, με τον οποίο συζήτησαν θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.